πρέπει να αρχίσουμε να τη συνηθίζουμε. Γιατί τον ξέραμε ως ποτάμι, γεια σας κύριε Θεοχάρη. Αλλά το καλησπέρα ποτάμι... σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά. Έτσι. Σας ακούει όλη η Ελλάδα, έτσι, από Θεσσαλονίκη μέχρι Χαλκίδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, το ποτάμι είναι παρελθόν. Φαντάζομαι θα σας ρωτήσω και αργότερα αν ένα κομμάτι έστω της καρδιάς παραμένει εκεί. Ήταν η πρώτη σας πολιτική δράση αυτή. Αλλά όπως βλέπετε είναι ο ιδρυτής της δημοκρατικής ευθύνης. Και έχετε ξεκαθαρίσει σε αυτή την περίφημη συνάντηση στο Μιχάλης Κακογιάννης ότι θα είστε στην προσωρινή διοίκηση. Φαντάζομαι ότι όταν θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές θα παραμείνετε σε αυτό σαν διεκδίκηση ή θα διεκδικήσετε ηγετικό ρόλο. Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι να συγκροτηθεί μια συλλογικότητα, μια κοινή προσπάθεια, μια κίνηση που θέλει να επηρεάσει τα πράγματα και να φέρει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και ο καθένας από εμάς πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που θα εμπιστευθούν και θα ανατεθούν από τους ανθρώπους και τους φίλους οι οποίοι συγκροτούμε αυτή την προσπάθεια. Συνεπώς θα τα δούμε αυτά όπως ξεδιπλώνονται και αυτό που έχει σημασία όμως είναι να δούμε τι λέμε και, ποιο είναι αυτή η πρότασή μας προς τον ελληνικό λαό. Πάμε αυτό να νομίζω δούμε, έχει πιο μεγάλη σημασία. Πάμε να δούμε τι λέτε, γιατί εσείς έχετε αυτοπροσδιοριστεί ως ένα σχήμα που τοποθετείται στον προοδευτικό μεταρρυθμιστικό χώρο, αλλά αυτό τι σημαίνει στις πτέρυγες που πάντα θέλουμε έτσι να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Είσαι στο μεταρρυθμιστικό κέντρο μεν, αλλά στο κέντρο αριστερό κομμάτι ή στο κέντρο δεξιό κομμάτι. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους που ίσως σε κάποιους ξενίζουν ή είναι πιο παλιωμοδίτικοι, τότε θα το λέγαμε στο κέντρο αριστερό κομμάτι. Καθαρά στην λεγόμενη προοδευτική παράταξη, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πιστεύουμε σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα στο κοινωνικό κράτος που σήμερα είναι το μόνο το οποίο μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα ανθρώπων που πια έχουν φτάσει να είναι και στην ανέχεια ή να είναι στην ακραία φτώχεια. Δηλαδή, οικογένειες, για παράδειγμα, που έχουν κανέναν εργαζόμενο. Εδώ πέρα πρέπει να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτούς. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ένα κοινωνικό κράτος που απαντάει στα προβλήματα του κόσμου. Τα νοσοκομεία μας δεν λειτουργούν. Σου ζητάνε να φέρεις γάζες και ράματα, σου ζητάνε να φέρεις ακόμα και βηματοδότες. Συνεπώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό το κοινωνικό κράτος μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο από μια ελεύθερη οικονομία που επιτρέπει την καινοτομία, επιτρέπει τη δημιουργικότητα, που σε τελική ανάγκληση ταιριάζει και με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Έτσι, ο Έλληνας. Του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει. Δηλαδή το πλαίσιο που επιτρέπει στον Έλληνα να ξεδιπλώσει τις δυνάμεις του είναι ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο και το βλέπουμε γιατί όλοι οι Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό διαπρέπουν. Άρα δεν αλλάζουν αυτοί ξαφνικά, είναι το πλαίσιο το οποίο είναι διαφορετικό. Τώρα, έχετε προσδιορίσει για το φθινόπωρο την πανελλήνια συνδιάσκεψή σας. Έχει οριστεί, έχει ορίζοντα αυτό? Κοιτάξτε, τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε σε κάποιες οργανωτικές κινήσεις, δημιουργώντας κάποιες επιτροπές, οι οποίες θα προσδιορίσουν επακριβώς την ημερομηνία στην οποία θα κάνουμε τη συνδιάσκεψή μας. Θέλουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό, αλλά όμως θέλουμε να το κάνουμε και σωστά, δηλαδή να συγκροτηθούμε με τους πυρήνες σε όλη την Ελλάδα, να κάνουμε περιοδίες, αυτό θα σας έλεγα, να ολοκληρώσουμε την οργανωτική δουλειά. Πυρήνες έχετε, διότι μεσολάβησε το καλοκαίρι, όσο εργατικός και να είναι κάποιος. Υποκύπτει στη Ραστόνη. Έτσι, δεν γίνεται. Σωστά. Πόσο μάλλον όταν είναι πολιτικές κινήσεις που πρέπει να ξεσηκώσεις τον άλλον, πραγματικά να τον ξεσηκώσεις από την... όσοι είχαν το προνόμιο να είναι στις ξαπλώστρες ή, εν πάση περιπτώσει, από αυτή την οχελικότητα που συνοδεύει το καλοκαίρι. Άρα, λέτε, έτσι, πρωταρχικό είναι η δημιουργία πυρήνων παντού, γιατί φαντάζομαι πυρήνες, ξέρω ότι στη Θεσσαλία έχετε ήδη πυρήνες. Έχουμε. Έτσι, ενεργούς και καλά στελεχωμένους, έτσι. Οφείλω να μην το λέω. Στη Θεσσαλία, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, ναι, στην Κρήτη, στην Πάτρα και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Έχουμε σε πολλά σημεία. Κομωτινή, Ξάνθη. Χρειάζεται βέβαια αυτά να οργανωθούν όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι λίγο εσωστρεφής δουλειά, αν θέλετε.
αλλά είναι δουλειά βάσης και σημαντική δουλειά, όπως επίσης και το χτίσιμο γεφυρών με την κοινωνία την πραγματική, δηλαδή με τους δήμους, με τα επιμελητήρια, με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ανθρώπους, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και να ακούσουμε τα προβλήματα από τους ανθρώπους οι οποίοι τα βιώνουν καθημερινά, γιατί όπως χτίζουμε τα προγράμματά μας για τον τουρισμό, για την ναυτιλία, για την ανάπτυξη, για την οικονομία, αυτά τα προγράμματα πρέπει να απαντάνε σε πραγματικά προβλήματα. Σήμερα κλιμάκιο δικό μας είδε τον ΣΕΤΕ και μιλήσαμε με το Προεδρείο του, τον κύριο Ανδρεάδη και τους υπόλοιπους για τα προβλήματα του τουρισμού. Είδαμε τον κύριο Καβαθά και την ΓΕΣΕΒΕ, μας μίλησαν για τους μικρομεσαίους. Για μας είναι το κέντρο των προβλημάτων ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, αυτός ο οποίος πληρώνει τη φορολογία γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει, αυτός ο οποίος πληρώνει με την ανεργία την κρίση, αυτός ο οποίος ήρθε και η Τρόικα απ' έξω και του είπε ότι ο μισθός είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να κοπεί. Πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και έτσι μαζεύουμε. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και άλλους φορείς που είδαμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε το επόμενο διάστημα για να δώσουμε μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη πρόταση στον ελληνικό λαό. Άρα θα σας δούμε να τις αποκεντρώνετε αυτές τις θεσμικές συναντήσεις, έτσι. Ακριβώς. Βεβαίως, διότι μιλάμε και για τα τοπικά επιμελητήρια. Έτσι, είναι άλλα τα προβλήματα των Τρικάλων, άλλα τα προβλήματα του Βόλου, της Λαρίσης, της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης ή των Ιωαννίνων. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και σε τοπικό επίπεδο, γιατί έχει μεγάλη σημασία πώς απαντάμε στην ανάγκη που έχει κάθε περιοχή για ανάπτυξη, αλλά το επιχειρησιακό μοντέλο της ανάπτυξης είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή την ιδρυτική συνέλευση σας στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αφού καταγγείλατε το λαϊκισμό, είπατε ότι αυτός ο λαϊκισμός έχει μέσα του ισχυρό το στοιχείο της εχθρότητας στην επιχειρηματικότητα. Έχει όχι μόνο βρεθεί απέναντι από την επιχειρηματικότητα, αλλά προσπαθεί και να την στοχοποιήσει. Ναι. Αυτό ισχύει. Βλέπετε να έχει καθολικά χαρακτηριστικά στο σημερινό κυβερνητικό σύστημα. Βεβαίως, το σημερινό κυβερνητικό σύστημα κατεξοχήν το κάνει με έναν κοινικό τρόπο. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η σημερινή κυβέρνηση με τον ΕΝΦΙΑ τι έκανε. Προσπάθησε να φέρει κάποιες μικρές μειώσεις γύρω στα 10 ευρώ στους περισσότερους, το 1 τρίτο των φορολογουμένων και στους υπόλοιπους που είχε αύξηση την πέρασε σε όσο μπορούσε λιγότερους και εν πάση περιπτώσει τους λεγόμενους ταξικούς εχθρούς, αλλά το κύριο μέρος των εσόδων το πήρε από τις επιχειρήσεις. Διότι ξέρει ότι ο επιχειρηματίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτή την κυβέρνηση, του περνάει τους φόρους και αυτός είναι αναγκασμένος να περάσει τους φόρους στους υπαλλήλους του, όμως να φαίνεται αυτός ως κακός και όχι η κυβέρνηση. Δηλαδή θα έρθει να χρησιμοποιήσει τη μαύρη εργασία, θα έρθει να πωλήσει, θα έρθει να μειώσει τους μισθούς, γιατί δεν αντέχει αυτούς τους φόρους που η κυβέρνηση του περνάει. Η κυβέρνηση όμως με αυτόν τον τρόπο δεν στέλνει το λογαριασμό κατευθείαν στους πολίτες για να έχει και το πολιτικό κόστος, το στέλνει εμέσως και για την ακρίβεια όσο πιο πολλούς υπαλλήλους έχει, τόσο πιο καλό εργαλείο είναι για αυτή την κυβέρνηση. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιο μέτριο βαθμό, τώρα πια όμως έχει γίνει πια επιστήμη. Επιδείνωσε την κατάσταση που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους χειρισμούς του, βάθινε την κρίση. Είναι αδιαφυσβήτητο. Το 2015 είναι μια καταστροφική χρονιά για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα μας. Καλός ή κακός, αυτό έχει καταγραφεί και στον κόσμο. Όλοι ξέρουμε ότι η χρονιά αυτή ήταν καταστροφική. Εγώ σας λέω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει διδακτορικό σε κάποιο πανεπιστήμιο πώς μπορεί μια χώρα να αυτοπυροβοληθεί και θα είναι η περίπτωση της Ελλάδας το 2015. Αν θέλετε, αυτό που δίνει ο ελληνικός λαός ακόμα το περιθώριο στον Πρωθυπουργό προσωπικά και λιγότερο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είχε καλές προθέσεις, είχε αγνές προθέσεις, δεν ήξερε το παιδί, προσπάθησε αλλά απέτυχε, το εκβιάσαν ή οτιδήποτε άλλο. Στην πραγματικότητα όμως για τον άνεργο αυτό δεν κάνει καμία διαφορά. Εάν δεν έχει δουλειά, δεν έχει δουλειά. Αν αυτό συνέβη από πρόθεση ή χωρίς πρόθεση, δεν έχει καμία σημασία για τον άνθρωπο ο οποίος έχει να επιλέξει μεταξύ του φαρμάκου του πατέρα του και του γάλατος του παιδιού του. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε ο λογαριασμός είναι τεράστιος. 86 δισεκατομμύρια ήταν μόνο το νέο δάνειο. Ακόμα και αν αφαιρέσεις τα 19 δις
τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις τράπεζες. Αυτά τα 19 δις όμως σήμερα είναι 19 δις που λείπουν από τις τράπεζες και δεν επιτρέπουν στις τράπεζες να δώσουν καλύτερες συμφωνίες στους δανειολήπτες που δεν έχουν δυστυχώς χρήματα για να πληρώσουν τα δάνειά τους. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, το success story της κυβέρνησης είναι η καταστροφή των πολιτών. Με βλέπατε να χαμογελώ γιατί δεν το είπατε καθόλου προστατευτικά, αλλά απαξιωτικά τα περί παιδιού. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, εσείς έχετε υπηρετήσει ένα σύστημα που δεν το διαμορφώσατε εσείς, το βρήκατε διαμορφωμένο, σε ένα μεγάλο βαθμό σας αναγνωρίστηκε ότι προσπαθήσατε αυτό να το μεταβάλλετε, να του δώσετε άλλη πνοή. Τι συνέβη με εσάς τότε? Κοιτάξτε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ήταν ένα πείραμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την περίοδο να το αποδεχτεί το πολιτικό σύστημα. Ερχόμαστε εμείς πια με την εμπειρία που έχουμε και από εκείνη την περίοδο που δεν μας άφησε ένα πολιτικό σύστημα να ολοκληρώσουμε μια δουλειά ανεξαρτητοποίησης, να πούμε ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται σε όλο το δημόσιο. Κοιτάξτε, ειδικά με την απλή αναλογική που ψηφίστηκε και θα ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, δεν θα είναι μακριά φαινόμενα πολλών μηνών που δεν θα έχουμε κυβέρνηση. 8 μήνες πήρε να φτιαχτεί κυβέρνηση στο Βέλγιο, σας θυμίζω. Κάθε φορά που γίνονται εκλογές στην Ολλανδία ή στην Γερμανία χρειάζονται τουλάχιστον 3 με 4 μήνες για να συμφωνήσουν οι εταίροι. Στην Ισπανία βλέπετε ποια είναι η κατάσταση με τριπλές εκλογές. Αυτά με μια δημόσια διοίκηση η οποία περιμένει να πάρει εντολή από τον πολιτικό προϊστάμενο θα είναι καταστροφικά για τη χώρα μας. Εμείς λοιπόν λέμε η ανεξαρτησία πρέπει να είναι ο κανόνας. Πρέπει να έχουμε το ΕΣΥ εκτός του Υπουργείου Υγείας, τα σχολεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας, τα έσοδα εκτός του Υπουργείου Οικονομικών και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δηλαδή ένα επιτελικό κράτος 5.000 υπαλλήλων. Ο μόνος που χρειάζεται να τα βάλουμε είναι ο κομματικός στρατός και γι' αυτό στη δημοκρατική ευθύνη ξεκινήσαμε από την αρχή. Είπαμε ότι αν έχουμε κομματικό στρατό, εάν είμαστε φτιαγμένοι με μια πολιτική συμφωνία η οποία λέει σε βοηθάω μεν πριν τις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές θέλω να διοικήσω κάτι, δώσουμε ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, ένα οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης να κάνω την επενδυτική πολιτική. Αν είναι δυνατόν να περιμένουμε από κομματικούς υπαλλήλους να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις με τα λεφτά των ασφαλισμένων. Αυτά τα πράγματα μας φέραν στην πτώχευση, πρέπει να σταματήσουν και συνεπώς πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή ώστε να μπορούμε να τα βάλουμε. Δυστυχώς, η εμπειρία δικιά μας λέει ότι δεν μετασχηματίζονται οι υπάρχοντες σχηματισμοί σε αυτή τη νέα βάση. Κύριε Θεοχάρη, στην ιδρυτική σας συνέλευση ήταν κοντά σας, μαζί σας, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, που αντιμετωπίζεται από πολλούς ανθρώπους της κεντροαριστεράς ως ένας άνθρωπος και σεβάσμιος και διανοούμενος της κεντροαριστεράς. Όταν λέμε ήταν μαζί σας, ήρθε ως φίλος να στηρίξει τον φίλο, θα είναι ενεργό στη δημοκρατική ευθύνη? Ο Αλέκος Παπαδόπουλος καταρχήν είναι ένας άνθρωπος που χαίρει σεβασμού όχι αδίκως. Είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε κι αυτός να παρατηθεί όταν χρειαστεί, δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, δεν φοβήθηκε να πει αλήθειες όταν η αλήθεια δεν ήταν της μόδας. Τώρα είναι της μόδας όλοι να λέμε ότι πρέπει να λέμε αλήθεια στο λαό, αλλά δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα πριν από μερικά χρόνια και μερικές δεκαετίες. Συνεπώς, ο Αλέκος Παπαδόπουλος αυτό σηματοδοτεί, αν θέλετε, στην προσπάθεια της δημοκρατικής ευθύνης. Και πράγματι είναι ενεργός, καθημερινά μας βοηθάει, όχι ενεργός με την έννοια ότι είναι σε κομματικά όργανα, γιατί πιστεύει και αυτός και το έχει πει εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι καιρός μια νέα γενιά να αναλάβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα γενιά δεν χρειάζεται συμβουλές, δεν χρειάζεται βοήθεια, δεν χρειάζεται mentoring, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εμείς που είμαστε πιο νέοι στην πολιτική και πιο άγουροι, να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο, χρειαζόμαστε κάποιους ανθρώπους με εμπειρία, γνώση, μεράκι και αγάπη να μας βοηθήσουν στα βήματα αυτά τα οποία κάνουμε. Εκεί που βλέπαμε γάμο, σήμερα έχουμε διαζύγιο. Μετά από την τοποθέτηση της Φόφης Γεννηματά, μιλούμε για την σύγκληση που έμοιαζε να έχει επιτευχθεί ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, σε Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι, αλλά φαίνεται πως πάμε στην απόλυτη απόκληση. Ναι. Δεν ζητώ ενημέρωση από εσάς, αν και φαντάζομαι ότι οι διάβλοι επικοινωνίας έχουν μείνει έτσι, έχουν διατηρηθεί, δεν έχουν πάντα κλείσει. Υπάρχουν, είμαστε στον ίδιο χώρο εν γέννη. Ωραία. Πάνω, ναι. Γιατί δεν προχώρησε αυτό?
Κοιτάξτε, όσοι από εμάς μπορούσαμε να δούμε από κοντά τα πράγματα ή τέλος πάντων διαβλέπαμε τις προθέσεις, ξέραμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Το έλεγα σε πολύ κόσμο και το στεναχωρούσα, γιατί ιδιαίτερα στην επαρχία ίσως να μην τα παρακολουθούσαν και από τόσο στενά τα πράγματα. Στην Αθήνα υπάρχουν και διάφορα άλλα κανάλια επικοινωνίας εκτός των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για τους παρικούντες, εν πάση περιπτώσει, της Ιερουσαλήμ. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτό ήταν ένας προδιαγεγραμμένο διαζύγιο. Καλός κακός, εμείς από την αρχή έχουμε μιλήσει ότι πρέπει να τελειώσουμε με τους αρχηγισμούς, πρέπει να τελειώσουμε με την προσπάθεια να μείνουν οι καρέκλες, πρέπει να τελειώσουμε με τους μηχανισμούς. Ο σκοπός θα πρέπει να είναι να ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε οπαδούς. Δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε τον 25, τον 30, τον 35 ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί αρχικά με την πολιτική, να ακούσει, να μάθει και να κρίνει σωστά και με γνώση. Και βέβαια και σε δεύτερο χρόνο, γιατί όχι να έρθει να βοηθήσει, να επηρεάσει τα κοινά, να αλλάξει τα πράγματα, να επιτρέψει σε αυτόν και τους συμπολίτες του, τους συμφοιτητές του ή τους συμμαθητές του ή τους ανθρώπους της γενιάς του να έχουν μια καλύτερη, ένα καλύτερο αύριο, και βέβαια εμείς που είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, τα παιδιά μας να μπορέσουμε να βρούνε και αυτά το δρόμο τους σε μια χώρα η οποία θα τα κρατήσει εδώ. Αυτό είναι η μεγάλη τραγωδία της χώρας μας, ότι διώχνει τα παιδιά της αυτή τη στιγμή. Πολύ καλή πορεία να έχει η Δημοκρατική Ευθύνη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Θεοχάρη, και θα τα λέμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις πολύ.